φιλοξενούμε τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μετά από ένα πολύ έντονο βράδυ, νομίζω και για τον ίδιο, και με αρκετά ερωτήματα έχετε κι εσείς, έχουμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννακόπουλε? Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι ήταν ακόμα μια βραδιά που δεν χαροποίησε κανέναν η χθεσινό βραδινή, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω ποια είναι τα δικά σας συναισθήματα. Θα σας πω, καταρχήν μας στεναχωρεί το γεγονός που για ακόμα μια φορά η πολλωστή, νομίζω όλες τις φορές που έχει χάσει ο Ολυμπιακός από τότε που έχουν αναλάβει οι κύριοι Αγγελόπουλοι, δεν έχουν βγει μια φορά και να αποδεχθούν την ανωτερότητα του αντιπάλου. Τους έχουμε κερδίσει πάρα πολλές φορές. Μια φορά δεν έχουμε ακούσει ότι ήμασταν καλύτεροι. Πάντα κάτι φταίει. Τώρα από εκεί και πέρα, κοιτώντας το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Κατάφερε και έκλεισε τον Ολυμπιακό σε όλα τα σημεία. Βλέπαμε να πετάνε την μπάλα από τα 9 και από τα 10 μέτρα. Πήραμε μια διαφορά 15 πόντων σε ένα ημίχρονο. Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός ήταν καταπληκτικός. Επίσης ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο που παρά τις προκλήσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού, των παιχτών του Ολυμπιακού, μπορέσανε και είχαν μια κόσμια συμπεριφορά, δεν παρεκτράπησαν. Και γενικότερα έγινε ένας αγώνας μέσα σε αθλητικά πλαίσια, παρά τις αλλεπάλληλες προκλήσεις, όπως ξαναείπα και νωρίτερα. Εδώ όμως είχαμε κάτι το οποίο το έχουμε για πρώτη φορά, τουλάχιστον όσο θυμόμαστε εμείς, μια ομάδα να μην βγει στο δεύτερο ημίχρονο αγωνιστή διαμαρτυρόμενη για τη διαιτησία. Έτσι δεν είναι? Δημιουργούνται δηλαδή νέα δεδομένα, νομίζω, από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό, αφορά τους διοικούντες στον Ολυμπιακό αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει παραδειγματική τιμωρία βάσει νόμων και κανονισμών, ώστε κάτι τέτοιο να μην το ξαναδούμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πολλές ομάδες έχουν παράπονα σε ελληνικές οργανώσεις, σε ξένες οργανώσεις. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Απλά είναι λογικό όταν έχει συνηθίσει σε άλλες οργανώσεις να έχει έναν Μιλουτίνοφ με ένα φάουλ σε όλο το παιχνίδι και ξαφνικά βλέπει να γίνεται κάτι διαφορετικό. Αντιδράς. Έχουν συνηθίσει σε άλλα δεδομένα. Τώρα επιστρέφουμε, πιστεύω, με την τοποθέτηση σας στο θέμα της διαιτησίας στην Ευρωλίγκα, με την οποία θεωρούμε ότι έχουν ομαλοποιηθεί οι σχέσεις σας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε με τη σχέση ούτε οτιδήποτε. Απλά θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια το πώς ορίζουν στις διάφορες διοργανώσεις και καλό θα είναι να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, να μην υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια. Ξέρετε, όσον αφορά τα χθεσινά γεγονότα, τα περισσότερα αφορούν τον Ολυμπιακό, έτσι, διότι αυτός αποφάσισε να αποχωρήσει, να φύγει από το γήπεδο, άρα υπάρχουν ερωτήματα και προς την πλευρά του Ολυμπιακού. Θα σας μιλήσουμε με το χέρι στην καρδιά για κάτι που αφορά εσάς. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, κάτι. Ναι. Πάνω σε αυτό, στη διαιτησία. Θεωρώ ότι όσο παίχτηκε μπάσκετ, μάτς δεν υπήρχε, γιατί ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι πολύ δύσκολα θα είχαν τη νίκη. Έτσι, αγωνιστικά να το δούμε αυτό το πράγμα. Ήμασταν πιο, φαίνονταν ότι ήμασταν πιο έτοιμοι πλευματικά. Αντλήσατε δύναμη από τα προβλήματα που υπήρχαν και εμφανίστηκε πολύ δυνατός, πλαναρισμένος, να το πούμε έτσι, στο συγκεκριμένο μάτς. Εγώ ρωτάω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που είναι ένας εκρηκτικός άνθρωπος ως προσωπικότητα, έτσι, ξεχωρά από παράγοντας, γιατί το παράγοντας έχει να κάνει και την προσωπικότητα του καθενός μας σε αυτό. Αν εσείς βλέπατε την ομάδα σας με την προκατάληψη, αν είχατε και προκατάληψη για τους συγκεκριμένους, καλός ή κακός δεν το εξετάζω, υπήρχε όμως προκατάληψη από πλευράς Ολυμπιακού για τη συγκεκριμένη τριάδα. Και στα πρώτα πόσα δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, πόσα 28, ήταν. 25-19, δεν έχει σημασία. Στα πρώτα 25 δευτερόλεπτα σφυρίζανε 3 φάουλ κατά της ομάδας σας. Θα αντιδρούσατε ή όχι? Όχι να πάρετε και να φύγετε. Θα θεωρούσατε. Έχει συμβεί πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό το πράγμα. Θυμάμαι παλιότερα, έτσι το πάω πάρα πολύ πίσω, το Βράνκοβιτ να βγαίνει από τα πρώτα 5 λεπτά με 3 και με 4 φάουλ. Εντάξει, τώρα το πήγα πολύ πίσω, αλλά έχουν γίνει σε πάρα πολλούς αγώνες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εμείς τι θα έπρεπε? Πάω στο πρόσφατο παιχνίδι της Ευρωλίγκα που υπήρχαν 26-6 βολές υπέρ του Ολυμπιακού. Τι θα έπρεπε, να σηκωθούμε να φύγουμε? Χάσαμε 20 πόντες, δεν θυμάμαι πόσο έληξε. Το αποδεχθήκαμε και προχωρήσαμε. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και η ήττα και η νίκη και η συντριβή. Αυτό που λένε στον Ολυμπιακό, ότι έχει ζητήσει οι διαιτητές της Ευρωλίγκα να σφυρίζουν και τους αγώνες του πρωταθλήματος, εσείς το αποδέχεστε ή όχι? Ή μιλάει για τους τρεις συγκεκριμένους που είναι? Δεν το άκουσα, δεν το έχω ακούσει αυτό και δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε κάτι που δεν γνωρίζω.
Εμείς είπαμε και νωρίτερα, για να λέμε και τα ίδια πράγματα, μην λέμε άλλα όταν είσαστε εσείς. Όχι, εγώ το είπα, εγώ το είπα, είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και είπα ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος ήταν αυτό που έκανε με το στριγκάκι το κόκκινο που το έβαλε στον πάγκο του Ολυμπιακού, έτσι μετά το ημίχρονο, ότι είναι για να παρεμβαίνει ο αθλητικός εισαγγελέας. Εγώ το είπα. Αν θέλετε, άρα να συμπληρώσω εγώ την ερώτηση και να πω ότι η αποχώρηση μιας ομάδας από το γήπεδο, ειδικά στο ημίχρονο, σχολιάζεται από μόνη της. Δηλαδή νομίζω ότι από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ανάγκη περαιτέρω σχολιασμού. Απλά πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς εσείς προχωρήσατε σε αυτή την κίνηση που με δεδομένο ότι ήδη ο αντίπαλος με την ενέργειά του, αν θέλετε, έχει εκτεθεί. Καλός ή κακός, αυτό είναι δικιά του απόφαση, είναι θέμα των κυρίων Αγγελόπουλων. Λοιπόν, θα σας πω, καταρχήν έχοντας διαβάσει έτσι και έχοντας παρακολουθήσει τα διάφορα μήνυμα έψιλον το πώς έχουν αντιμετωπίσει το όλο θέμα, θεωρώ ότι είναι άτυχο τουλάχιστον το να δίνεται η σημασία που εδόθη σε αυτή την λανθασμένη κατ' εμέ κίνηση και θα επεκταθώ πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι εχθές γίνανε τραγελαφικά πράγματα από πλευράς Ολυμπιακού φεύγοντας από το γήπεδο και με τον τρόπο που προκαλούσαν οι αθλητές τους. Παρ' όλα αυτά, που καθένας, ο κάθε δημοσιογράφος και το κάθε μέσο έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι και να αφιερώσει όσο χώρο και χρόνο νομίζει στα περιστατικά. Κατ' εμέ, αν θέλετε, η άποψή μου είναι ότι κακώς έχει δοθεί τόσο μεγάλη έκταση. Πάμε όμως στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό ήταν μια λανθασμένη κίνηση. Είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να απολογηθώ από όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ που ασχολούνται, βεβαίως εκτός ανθρώπων του Ολυμπιακού, γιατί αυτοί τα προκαλέσανε. Ήταν μια λανθασμένη κίνηση πάνω στον ενθουσιασμό. Τίποτα. Αυτό. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα. Ήταν ένα λάθος τώρα για την τοποθέτηση περί αθλητικού δικαστή. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν σε επίπεδο χιούμορ. Αν αυτό είναι τόσο κακό, βεβαίως και να τιμωρηθώ. Όχι, να, το δέχομαι αυτό που λέτε. Από τον οποιοδήποτε αθλητικό δικαστή. Αλλά νομίζω πως με τα περιστατικά που έχουν συμβεί εχθές γενικότερα στο ΆΚΑ, θεωρώ, κατ' εμέ, ξαναλέω, ότι είναι το τελευταίο σε προτεραιότητα. Εγώ αυτό που λέτε το δέχομαι. Είναι σαν μια έμεση συγγνώμη. Έτσι. Άμεση. Όχι, δεν είναι άμεση. Δεν άκουσα τη λέξη. Δεν άκουσα τη λέξη. Και πρωτίστως είναι μια συγγνώμη από τον κόσμο και από τους αθλητές του Παναθηναϊκού, γιατί αυτή η τεράστια νίκη η οποία ήταν και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου εχθές, τους έκλεψε λίγο από το χώρο που θα έπρεπε να αφιερώνεται μόνο στον τρόπο που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός εντός αγωνιστικού παρκέ και το πόσο εξαίρετος ήταν ο κόσμος στις κερκίδες. Νομίζω εκεί. Πρωτίστως λοιπόν η συγγνώμη μου έχει ως αποδέκτες αυτούς και κατ' επέκταση όλο τον κόσμο του μπάσκετ. Νομίζω ότι εκεί λειτουργήσε μέσα σας, μάλλον ο οπαδός ξεπέρασε τον πρόεδρο εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν έχω αποποιηθεί ποτέ ότι είμαι πάνω απ' όλα οπαδός. Πάνω απ' όλα, όχι και οπαδός. Πάνω απ' όλα οπαδός. Εγώ θα ήθελα, κύριε Γιαννακόπουλε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί έχετε ηγηθεί και αποστολών του Παναθηναϊκού και σε εκτός έδρας παιχνίδια. Και πολλές φορές κατηγορούμε έναν αθλητή και δικαίως το κατηγορούμε γιατί μπορεί να αντέδρασε προς τον κόσμο με μία του κίνηση, με μία του ενέργεια, με μία του κουβέντα. Από την άλλη, και εσείς το έχετε ζήσει και είμαι σίγουρος, επαναλαμβάνω, ότι και οι αθλητές, ειδικά σε τέτοιου επίπεδου και φανατισμού παιχνίδια, είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν το οτιδήποτε. Είτε αφορά συγγενικά τους πρόσωπα, είτε αφορά τον ίδιο τους τον εαυτό, είτε αφορά όλα αυτά που βιώνουν. Οπότε το να γυρίσει ένας αθλητής, είτε ποδοσφαιριστής, είτε καλαθοσφαιριστής, οποιοδήποτε αθλητής, και να κάνει μια καρδούλα ή να πιάσει το αυτί του, όπως έχει κάνει παλιότερο ο Σπανούλης. Εν πάση περιπτώσει, μια τέτοιου είδους αντίδραση που δεν έχει μια πρόκληση, δηλαδή το να κάνει κάτι το οποίο, πώς να το πω, να είναι υβριστικό. Ίσως είναι και μέσα στο ανθρώπινο πλαίσιο κάποιες φορές, έστω και αν δεν δικαιολογείται. Και επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι το οποίο το έχετε ζήσει κι εσείς, όντας μαζί με την ομάδα σε τέτοια μάτς. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ ότι για όλα φταίνει οι αθλητές του Ολυμπιακού που προκάλεσαν. Και θα ήθελα να ακούσω την τοποθέτησή σας αυτό. Οφείλουμε όλοι μας που ασχολούμαστε και είμαστε δημόσια πρόσωπα στον χώρο του αθλητισμού, οφείλουμε όλοι μας εκείνη τη στιγμή να έχουμε την ψυχραιμία και να μην απαντάμε στον κόσμο. Και εγώ το έχω κάνει στο παρελθόν, έχω υποστεί συνέπειες, αλλά όπως μου είχε πει και πολύ σωστά ο κ. Μπερτομέου πέρυσι σε μια ιδιωτική συνομιλία, Δημήτρη, είμαστε μέσα στον χώρο του μπάσκετ, οφείλουμε να είμαστε εκεί πέρα, να κάνουμε τη δουλειά μας και να σηκωνόμαστε να φεύγουμε έχοντας τα αυτιά μας κλειστά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάτε χωρίς μαλλιά στη γλώσσα και δεν έχετε πρόβλημα να παραδεχτείτε κάποια πράγματα. Θα έχετε πρόβλημα να αλλάξει και αυτό δηλαδή που ζητάει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια?
η δική μου η άποψη παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό? Όχι. Σαν είστε άνθρωπος του μπάσκετ. Είστε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, του εξάστερου Παναθηναϊκού, που είναι από τα κορυφαία κλαμπ στην. Και επικεφαλής και του ερασιτέχνη. Με οποιαδήποτε ιδιότητα είμαι στο μπάσκετ, εμένα αυτό το οποίο μου αρέσει είναι να παίζεται το παιχνίδι εντός γηπέδου, να είναι πάντα δίκαια η διαιτησία. Ανθρώπινα λάθη θα υπάρχουν, άλλες φορές θα είναι υπέρ, άλλες φορές θα είναι κατά. Σκοπός είναι να είναι το μέσος όρος ένα 50-50 και να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ενέργειες των αθλητών και να μην γίνονται οι διαιτητές πρωταγωνιστές. Ωραία, και κάτι τελευταίο από μένα. Ο Παναθηναϊκός που στα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα δεν τα πηγαίνει καλά, με την έννοια ότι αποτυχάνει να περάσει το Final Four, παρά το ότι το budget δεν είναι χαμηλό, έτσι. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με την τοποθέτηση αυτή. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγει τις τελευταίες χρονιές στις πρώτες τέσσερις ομάδες, είχε πλεονέκτημα έδρας, έτυχε να παίξουμε με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Σε προηγούμενα χρόνια για ένα σουτ δεν είχαμε περάσει την Τζεσεκά και όπως είπατε, λόγω των δυνατοτήτων πλέον της ελληνικής οικονομίας και των ανθρώπων που επενδύουν στον ελληνικό αθλητισμό, θα διαφωνήσω. Θεωρώ ότι έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Βεβαίως όλοι θέλουμε να πάμε στο Final Four, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα στη σημερινή Ελλάδα να επενδύουμε τα χρήματα τα οποία επενδύαμε το 2003, το 2005, το 2007, 2009, 2011 και παλιότερες χρονιές. Με προλάβατε, γιατί η ολοκλήρωση ερώτηση ήταν πως ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πρωταγωνιστής στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Ευρωλίγκα δεν καταφέρνει να φτάσει στο Final Four, αλλά είπατε ότι δεν θεωρείτε ότι έχει αποτύχει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, δεν αποτυχάνει στην Ευρωλίγκα. Σε καμία περίπτωση. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την πορεία της ομάδας κάθε χρόνο. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης, έχει πάντα ως στόχο και το Final Four αλλά και την Κούπα την ίδια, αλλά καμία ομάδα δεν είναι, εκτός από τη Δυναμό Βουκουρεστίου επί εποχής του Τσαουσέσκου, δεν είναι πάντα στην κορυφή. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει και έχει διατηρήσει από το 1990 κάτι μέχρι σήμερα να είναι η μοναδική ομάδα διαχρονικά η οποία παίρνει έναν τίτλο κάθε χρόνο. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει το οποιοδήποτε παράπονο. Ναι, είμαστε καλομαθημένοι με την καλή έννοια να πηγαίνουμε στα Final Four και να τα σηκώνουμε. Δυστυχώς όμως, όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν κατέβει κάποια σκαλοπάτια, έτσι λοιπόν είναι και οι οικονομικές δυνατότητες εμάς που επενδύουμε στον χώρο. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση, να ρωτήσω αν στο πλαίσιο. Του όπως μας εξηγήσατε ήταν μια κίνηση αυτή που έγινε με το εσώρουχο, την οποία στη συνέχεια τη μετανιώσετε και απολογίστε γι' αυτό, μήπως θα αλλάζατε κάτι ή θεωρείτε ότι υπάρχει μια δόση υπερβολής στην δήλωση που κάνατε στην τηλεοπτική κάμερα την ώρα που έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός αποχωρεί, ότι όλα αυτά είναι μεθοδευμένα, ότι υπάρχουν απλήρωτοι παίκτες? Το επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι είναι μεθοδευμένα. Αυτό φάνηκε από την πρόθεσή τους να φύγουν, δηλαδή πριν μπουν καν στα ποδητήρια. Ο κύριος Μπαφές, νομίζω, αν το λέω σωστά το όνομά του, ο υπεύθυνος τύπου, έστελνε λέει φυλάκια στη γραμματεία, τουλάχιστον έτσι διάβασα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, δείχνει ότι ήταν κάτι προαποφασισμένο. Απλά το ρωτάω γιατί δεν υπάρχει μια τοποθέτηση που αφορά αποκλειστικά την αποχώρηση του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει και μια δική σας ερμηνεία ότι ο λόγος που το κάνουν, διαβάζω δικά σας λόγια, είναι για να σηκωθεί να φύγει η οικογένεια Αγγελόπουλα από τον Ολυμπιακό και να τα ρίξουν σε εμάς και τους διαιτητές. Φαντάζομαι, να το πάω λίγο πιο μακριά, ότι αν κάποιος παράγοντας οποιοδήποτε ομάδας έβγαινε και έλεγε για εσάς και για τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί για ένα διάστημα κάποιοι παίκτες να ήταν απλήρωτοι, να είχε εσωτερικά προβλήματα, που όλες οι ομάδες έχουν εσωτερικά προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, δεν θα ήταν κάτι που θα ήταν αρεστό. Γι' αυτό λέω, μήπως θεωρείτε ότι στο γενικότερο εκνευρισμό ή στην ένταση της στιγμής κάποια από αυτά τα πράγματα έχουν μια δόση υπερβολής. Καθόλου. Τώρα έχουν έρθει και 15 μηνύματα για το Athens Alive και τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Έχουμε καμιά νότα αισιοδοξία να περάσουμε στους φίλους του Παναθηναϊκού, κύριε Γιαννακόπουλε? Όταν θα υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Να υπάρχει όμως μια αισιοδοξία ή όχι? Δεν υπάρχει κάτι. Όλα είναι στο δρόμο τους. Βεβαίως και έχουν υπάρξει κάποιες καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να πετύχουμε. Αυτό δεν είναι ένα έργο μικρό. Είναι ένα έργο, νομίζω, από τα μεγαλύτερα που θα έχει γίνει στη χώρα. Και λογικό είναι να πάρει το χρόνο του. Να υποθέσουμε ότι μετά το χθεσινό πρέπει να αποχαιρετήσουμε την πιθανότητα να κάτσετε με τους κύριους Αγγελόπουλους σε υψηλό επίπεδο να βρούμε κάποιες λύσεις. Γιατί ξέρετε, όταν φτερνίζεστε εσείς στα δύο σωματεία, αρρωσταίνει το μπάσκετ συνολικά. Αυτό είναι το λόγο του μεγέθους σας. Αυτό που θα πω είναι ότι τώρα έχουμε ένα μεγάλο τελικό με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Κρήτη. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά δική μου να μπορέσουμε να κάτσουμε μαζί οι δύο διοικήσεις. Μακάρι να μπορέσει να έρθει και ο κύριος Αβίδης από το ποδόσφαιρο και να μπορέσουμε να δείξουμε πώς πραγματικά θα έπρεπε να είναι οι διοικήσεις των ομάδων. Έχετε και καλή σχέση με τον, ειδικά με τον Γιώργο Σαββίδη.
Προσπαθώ να έχω με όλους τους παράγοντες καλή σχέση, αρκεί να μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις για το χώρο του αθλητισμού και να μπορούμε να καταλάβουμε ότι μέσα στον αθλητισμό υπάρχει και ήττα. Δυστυχώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έχουν μάθει ότι μέσα στον αθλητισμό υπάρχει και ήττα. Δεν έχω ακούσει, όπως είπα και στην αρχή της τηλεφωνικής μας συνομιλίας, δεν υπάρχει ούτε μία φορά που να έχει βγει ο Ολυμπιακός και να έχει πει ναι, ήταν καλύτερος ο αντίπαλος. Μία φορά δεν το έχω ακούσει. Να υποθέσω στο σεφ θα ξαναπάτε, έτσι. Συγγνώμη. Στο σεφ θα ξαναπάτε, γιατί υπάρχουν και μάτς του πρωταθλήματος, αν δεν αποσυρθούν. Γιατί να μην ξαναπάω. Okay. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.